Εμένα, κάναμε και εδώ την κοπή της Βασιλότητας όπως όλα τα καπί. Από κάπου άκουσα μας πουλήσε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος έχει, τον περιμέναμε μέχρι τώρα, αλλά έχει υποχρεώσει, είναι στη Βέρεια ακόμα. Είναι σε μια σύσκεψη για τα σκουπίδια, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο ο Δήμος μας, όλος ο νομός. Και γι' αυτό ζητάει συγγνώμη ο Δήμαρχος, μου είπε να σας πω ένα μεγάλο συγγνώμη. Και κάποια στιγμή θα έρθει να σας δει από κοντά ο Δήμαρχος. Μην νομίζετε ότι σας πούλησε, γιατί είπατε αυτό έτσι. Ο παπάς εκεί να σας συγχωρέσει. Να ξέρετε ότι θα είμαστε κοντά σας. Και τώρα που έχει δημιουργηθεί ένα καινούργιο νομικό πρόσωπο, θα είναι όλα τα καπί όλου του Δήμου του Ενιαίου. Πρόεδρος θα είναι ο Γιώργος ο Ηλίας στα καπί. Να μας πει και ο Γιώργος δύο κουβέντες. Πώς θα είναι τα καπί, πώς θα λειτουργήσουμε στη συνέχεια. Μια εκδρομή να μας κάνει. Να σας καλησπέρισω και εγώ. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Καθυστερημένα βέβαια. Ευτυχία, υγεία. Δεν καμένεις εδώ. Δεν είναι καθυστερημένος. Όλα πάντα. Κατευχαίνονται. Εγώ θέλω από τη μεριά μου να σας διεβεβαιώσω ότι ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα θα συνεχίσει να γίνεται και να υπάρχει και μάλιστα θα φροντίσουμε αυτά που γινόταν να βελτιωθούν. Γιατί ο άνθρωπος για αυτόν τον σκοπό είναι. Αν ήταν στο χέρι μου, εγώ θα άλλαζα και τον τίτλο. Δηλαδή θα άλλαζα τον τίτλο το καπί. Εγώ δεν είμαι υπέρ του τίτλου των ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, ούτε του τίτλου των απόμαχων όπως λέμε πολλοί. Ίσως εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη, ας το πούμε έτσι απλά, ότι έχουν πάρα πολλά να δώσουν στην κοινωνία. Είναι παλικάρια. Είναι, βεβαίως. Είναι αυτοί που μπορούν να μεταλαμβαδεύσουν στην κοινωνία πάρα πολλά πράγματα, ιδιαίτερα αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάμε. Είναι αυτοί που με την εμπειρία τους μπορούν να δώσουν στους νεότερους και μάλιστα στα μικρά παιδιά πάρα πολλά πράγματα τα οποία πλέον είναι απαραίτητα. Δεν μας έχουν μείνει. Έχει το φλουρί το καπί, μόλις περάσει ο χειμώνας, από μένα θα έχετε ένα τραπέζι. Μια εκδρομή να μας πας κάπου. Μισό λεπτό. Θα κάνουμε και εκδρομές. Εγώ σε αυτή τη φάση λέω αυτό που μπορώ να κάνω εγώ ο ίδιος. Έτσι, δεν μπορώ να λέω πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Που δεν τα έχουμε συζητήσει και δεν τα έχουμε αποφασίσει όλοι μαζί. Εγώ λέω μια γρήγορη απόφαση τώρα. Ναι, ναι. Μόλις θα έρθει η άνοιξη και θα στώσει ο καιρός, ένα τραπέζι από μένα, μια δηλαδή μυρίσια κοντινή εκδρομή στις κατασκευές της Αγίας Τριάδος. Ο κύριος Κρίστος τις ξέρει. Εκεί πέρα θα είναι όλα πληρωμένα, μεταφορές και ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. Δεν τα ξεχάσετε την τομέα μου. Ξέρετε. Όχι, αλλά θα είναι όλα δικά. Για τις εκδρομές, που είπατε, αυτό θα κάνουμε συζήτηση. Θα κάνουμε και συμβούλιο καινούριο, το οποίο δεν θα το εκλέξουμε εμείς, αλλά θα το εκλέξετε εσείς για να μπορούμε να είμαστε και σε επικοινωνία. Εντάξει. Μπορώ να πω κάτι για τον Αντίπαρχο, για να ξέρω να το δουλειάζει. Τα αυτοκίνητα που πάμε από τα χωριά στην Άουσα να μην μας γράφουνε. Πάμε, αφήνουμε και 5 και 100 και ένα άλλο προσχήματα αφήνουμε. Και να διορθούν οι μερικές γωνίες τροφές, θα δω εδώ που είναι ένα απότομο με πουλί, θα το πει να φανεί, και ένα του κρύου και του σφαγείου, γιατί είναι κίνδυνο. Αυτά τα είδαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα τα δούμε, αλλά για τα αυτοκίνητα, να το ξέρετε ότι η Δημοτική Αστυνομία δεν είναι ένα ΟΣΕ τα παιδιά. Ο ένας είναι από την Κρήτη, ο ένας είναι από Θεσσαλονίκη, δεν ξέρουν κανέναν. Όποιο αμάξι δεν είναι σωστά, το γράφουν. Θείο. Δεν γράφουν. Θείο μου, δεν είναι ένα ΟΣΕ. Δεν ξέρουν ποιος είναι από πού οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν ποιος είναι από πού. Δεν ξέρουν. Να πω κάτι εδώ. Νομίζω ότι εσείς λέτε, μισό λεπτό,
νομίζω σύνσε ότι λένε αυτά που είπα εγώ πριν. Που μίλησα για τη σοφία που έχουν οι παλαιότεροι και μπορούν να συμβουλεύουν τους νεότερους. Μα γι' αυτό και αυτά τα θέματα μπορούμε να συζητούμε εδώ πέρα. Τα πει δεν είναι μόνο να ερχόμαστε στην αφήνουμε την αυτή μας, αλλά λέμε και τη γνώμη μας και να διορθώνουμε πράγματα. Ευχαριστώ του Πρόεδρε, επί Πουλάκη το έκανε το θέμα και απαγόρευσε να γράφουν τα αυτοκίνητα τα χωριά. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και να το μεταφέρουμε μετά στον Αντιδήμαρχο.